Κυρία Δώρα Παπαδοπούλου Χαμουζά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Είστε διδάκτορ ψυχολογίας και για ακόμα μια φορά επικοινωνούμε μαζί σας από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Τρίπολης για να συζητήσουμε αυτή τη φορά ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που είναι ο κοινωνικός στιγματισμός στην εποχή του κορονοϊού. Θέλουμε να το ανοίξουμε αυτό το θέμα γιατί βλέπουμε ότι οι νοσούντες αποκτούν αυτές τις ταμπέλες από μέλη της κοινωνίας, όπως τις έχουμε πει πολλές φορές, που στην ουσία καταστρέφουν, αν θέλετε, αυτή την ψυχοκοινωνική τους ταυτότητα. Τους οδηγούν στην απομόνωση, στην κοινωνική απομόνωση και δημιουργούν και μια σειρά άλλων προβλημάτων. Να ανοίξουμε λοιπόν αυτό το θέμα του στιγματισμού στην εποχή του κορονοϊού. Βεβαίως. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω και εγώ για την τιμή. Μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι πάλι κοντά σας. Θα ήθελα, για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα, να τονίσουμε ότι η ανθρώπινη ζωή, όχι μας η ζωή, έχει δομηθεί επάνω σε έναν φόβο, στην αντιμετώπιση ενός βασικού φόβου, ο οποίος είναι ο φόβος θανάτου. Όλα λοιπόν προσπαθούμε να διασκεδάσουμε, να περάσουμε ωραία, να έχουμε τη δουλειά μας, να είμαστε απασχολημένοι και να μπορούμε να αντέξουμε. Είναι οι άμυνες που κάνει ένας άνθρωπος για να μπορέσει να αντέξει αυτόν τον ενδογενή φόβο. Ας δούμε λοιπόν τώρα τι γίνεται στην περίπτωση του κορονοϊού, αυτή τη καινούργια ασθένεια, που γνωρίζουμε πολύ λίγα, ας έχουμε ακούσει πάρα πολλά, επί της ουσίας ξέρουμε λίγα, είναι μια άγνωστη, ξενόφερτη ασθένεια ουσιαστικά. Έτσι. Οπότε αυτή η ασθένεια έχει ξυπνήσει, αν θέλετε, αυτόν τον μεγάλο φόβο, δηλαδή τον φόβο θανάτου. Ένα πολύ σημαντικό επίσης στοιχείο που πρέπει να το κρατήσουμε είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές προσεγγίσεις και έχουν αρχίσει κάποια σενάρια συνωμοσίας για το τι είναι αυτή η ασθένεια, αν μας την έχουν επιβάλει. Άρα λοιπόν, υπολογίστε, έχουμε τον κίνδυνο, λοιπόν, το μεγάλο φόβο θανάτου και όλα αυτά τα σενάρια τα οποία οδηγούν τον άνθρωπο στο να κάνει παρανοϊκές σκέψεις. Ο κοινωνικό στίγμα είναι το γεγονός ότι οι άνθρωποι ουσιαστικά ξαφνικά αρχίζουν να αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Έχουμε την απομόνωση, σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει απώλεια θέσης στην εργασία. Βλέπουμε το παρανοϊκό κομμάτι ότι αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που μετά μπορούν να γίνουν καλά, που θεραπεύονται οι περισσότεροι, αντί να αντιμετωπιστούν ως ήρωες που κατάφεραν να βγουν από μια σοβαρή ασθένεια και να είναι πάλι υγιείς, ή αν θέλετε πρότυπα για να μπορούμε να αντέξουμε και να μην φοβόμαστε, αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουμε να τους αντιμετωπίζουμε ως κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Με καχυποψία. Του παρανοϊκού. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο. Μας δείχνει λοιπόν ότι αυτός ο φόβος θανάτου φέρνει τον άνθρωπο αντιμέτωπο και με τον ίδιο τον εαυτό, την ευαλωτότητα και την ευθραυστότητα του εαυτού του. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε μόνο οι υπεύθυνοι για αυτό που βιώνουμε, αλλά και εμείς πώς το βιώνουμε και ολόκληρη η κοινωνία πόσο υγιής είναι να μπορέσει να φύγει από το παρανοϊκό και να ακουμπήσει στο λογικό. Αυτό είναι, αν θέλετε, η μεγαλύτερη πρόκληση που οδηγεί στον κοινωνικό στιγματισμό αυτών των ατόμων. Αυτά τα άτομα έχουν να αντιμετωπίσουν το φόβο μιας καινούργιας ασθένειας, γιατί στην ψυχολογία του σίγουρα θα επιδράνε αρνητικά όταν θα μαθαίνουν τα αποτελέσματα και θα έχουν αυτό το τηλεφώνημα που θα λέει είστε θετικοί στον κορονοϊό. Έχουν να αντιμετωπίσουν και όλον αυτό τον πόλεμο, αν θέλετε, από τις κοινωνίες και πόσο μάλλον στις κλειστές κοινωνίες και στις μικρές κοινωνίες. Και μιλώ για τις κοινωνίες όπως είναι αυτή της Τρίπολης. Όπου καταλαβαίνετε ότι πολύ πιο εύκολα τα προσωπικά δεδομένα διαραίουν και αυτά τα άτομα και απομονώνονται και στιγματίζονται και μπορούν να αντιμετωπίζουν και προβλήματα ακόμα και στη δουλειά τους. Είτε οι ίδιοι, είτε τα άτομα της οικογένειάς τους. Πώς μπορούν να το διαχειριστούν όλο αυτό, πρωτίστως όσον αφορά τον ίδιο τους τον εαυτό και το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν μια πρωτόγνωρη ασθένεια που δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για αυτήν και αυτό επιτείνει το φόβο που έχουμε και πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν όλο αυτό που βιώνουν από την πλευρά της κοινωνίας, των συμπολιτών τους. Κοιτάξτε, μία συνέπεια της επίγνωσης του κοινωνικού στιγματισμού είναι η ανάπτυξη του προσωπικού στιγματισμού. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος αρχίζει και βιώνει την απομόνωση και την αποξένωση και αρχίζουμε να το αντιμετωπίζουμε σαν τον λεπρό, ο οποίος ουσιαστικά φέρνει την ασθένεια επάνω του και τη μεταδίδει, δηλαδή είναι μία κινούμενη απειλή προς όλους, ενώ ο άνθρωπος έχει ιαθεί. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος το βιώσει και αυτό, αρχίζει να αναπτύσσει διάφορα ενοχικά συναισθήματα. Για παράδειγμα, ότι εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτό που έπαθα, δεν πρόσεξα, δεν είμαι προσεκτικός, είμαι επικίνδυνος για το σύνολο, για το κοινωνικό σύνολο. Οπότε αρχίζουν λοιπόν εκεί και αναπτύσσονται ενοχές, άγχος, κατάθλιψη,
Τα άτομα δηλαδή τα οποία νοσούν δεν έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο την ασθένεια, από την οποία όπως βλέπουμε ευτυχώς τα περισσότερα μπορούν και την ξεπερνούν, έχουν όμως να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της δευτερογενής του ιού, που είναι οι ψυχολογικές, οι οποίες δεν σας κρύβω ότι είναι πάρα πολύ σοβαρές και θα χρειαστεί βοήθεια ειδικών για να μπορέσει το άτομο, το ίδιο το άτομο, να ανακτήσει άλλη εικόνα εαυτού για να μπορέσει να αντιμετωπίσει όχι μόνο τους άλλους, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό, να επαναπροσδιοριστεί. Δηλαδή έχουμε μία αλωτρίωση, μία αλλίωση της εικόνας του εαυτού που έχει το ίδιο το άτομο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Βλέπουμε αυτό που λέτε, ότι νιώθουν ενοχές, το έχουμε καταγράψει και εμείς, γιατί ίσως να φταίει και ο τρόπος που το αντιμετωπίζουμε και όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, δεν μιλούμε για ένα θύμα ή ένα περιστατικό του κορονοϊού, αλλά για κάποιον που κόλλησε, που ίσως μας κολλήσει, και ακούμε ερωτήματα όπως «Μα γιατί κόλλησε, πώς το έκανε, τώρα θα μας κολλήσει όλους». Ακούμε τέτοιες φράσεις, οι οποίες σίγουρα επιβαρύνουν την ψυχολογία του ανθρώπου που νοσεί, έτσι. Φανταστείτε, είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά προκαλεί κακό σε όλους. Είναι αυτός που μολύνει, αυτός που σπέρνει το θάνατο ουσιαστικά. Έτσι, γιατί μιλήσαμε για τον φόβο θανάτου αρχικά, γι' αυτό σας το είπα για να μπορείτε να το καταλάβετε. Άρα λοιπόν το άτομο αυτό γίνεται ουσιαστικά, μετατρέπεται σαν μια κινούμενη απειλή για τη ζωή όλων. Και αυτό είναι πάρα πολύ άδικο για τον άνθρωπο ο οποίος για ένα διάστημα δεν γνωρίζει την πορεία της ασθένειάς του, δεν έχουν συγκεκριμένα βήματα, ζει 15 μέρες μέσα στο φόβο και στην ανασφάλεια εάν θα μπορέσει, αν θα αναπτύξει κάποιο άλλο, κάποια άλλη επιπλοκή, αν θα πάει στο νοσοκομείο, πώς θα αντιμετωπίσει τη μοναξιά του. Γιατί είναι πάρα πολύ σκληρό ένας άνθρωπος. Έχουμε δει τα κρούσματα. Να απομονώνεται πλήρως. Που του είπαν τα αποτελέσματα και το βάλαν στα πόδια. Άρα λοιπόν. Δεν είναι ότι δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν το γεγονός ότι νοσήσαν, δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν το να μείνουν μόνοι τους με τον εαυτό τους. Και αυτό επίσης είναι ένα σημείο που πρέπει να το δούμε. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος έρχεται στο σημείο να πρέπει να στηρίξει αρχικά ο ίδιος τον εαυτό του, συνειδητοποιεί ότι αδυνατεί να το κάνει. Και τι κάνει, περιμένει τον άλλον, τον συγγενή, τον συνάδελφο, να μπορέσει να το στηρίξει σε αυτή τη δύσκολη εικόνα. Δηλαδή, όλη η αυτοεικόνα μας χτίζεται επάνω στο πώς μας βλέπει ο άλλος και όχι στο πώς εμείς βλέπουμε τον εαυτό μας. Αυτή λοιπόν η αδυναμία έρχεται τώρα να την κάνει ακόμα χειρότερα η απομόνωση, η κακομεταχείριση και αν θέλετε η κακοποίηση των υπολείπων ανθρώπων σε ένα άτομο που πραγματικά χρειάζεται ψυχολογική και συναισθηματική βοήθεια. Και αυτό είναι πολύ τραγικό και είναι ένα σημείο που θα δείτε ότι πολλοί κοινωνιολόγοι θα πρέπει και ψυχολόγοι και ψυχίατροι να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη σε έρευνες, να δούμε γιατί τελικά η κοινωνία μας έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο όπου ο ασθενής, ο άρρωστος πρέπει ουσιαστικά να πάει στο γιάδο. Σε αυτό το κομμάτι θέλουμε και τις δικές σας συμβουλές, γιατί είναι πολλοί ασθενείς, όλοι είμαστε αρχικά να το πούμε αυτό, υποψήφιοι ασθενείς, κανείς δεν ξέρει αν ο κορονοϊός θα του χτυπήσει την πόρτα, όσο και αν προστατευόμαστε ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Θέλουμε λοιπόν τη δική σας συμβουλή για τους ανθρώπους που είναι ασθενείς και ευτυχώς, θα το τονίσω το ευτυχώς, χρειάζεται να παραμείνουν απλά στο σπίτι τους, γιατί υπάρχουν και ασθενείς οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ δυσκολότερα την όλη κατάσταση, νοσηλεύονται στις εντατικές κλινικές στη χώρα μας, έχουν πολλά περισσότερα προβλήματα. Αυτοί λοιπόν που πρέπει να μείνουν σε απομόνωση στο σπίτι, μακριά από όλα τα μέλη της οικογένειάς τους, πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την κατάσταση, γιατί η ψυχολογία τους, το είπαμε και προηγουμένως, είναι επιβαρημένη. Αλλά θέλω να μας δώσετε εσείς τις δικές σας συμβουλές. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν για να διαχειριστούν μια πρωτόγνωρη κατάσταση και για τους ίδιους και για τις οικογένειές τους και για το περιβάλλον τους. Βέβαια. Θα έλεγα αρχικά να τα πάνε βήμα-βήμα. Δηλαδή, τη στιγμή που ένας άνθρωπος μαθαίνει ότι έχει νοσήσει από κορονοϊό, πρέπει κυριολεκτικά να αγνοήσει όλους τους υπόλοιπους. Είναι η στιγμή που πρέπει να αγκαλιάσει τον εαυτό του και ίσως για κάποιους είναι πρώτη φορά που φτάνουν στο σημείο και καλούνται να το κάνουν. Πρέπει να είναι τρυφεροί, αγαπητικοί με τον εαυτό τους, να στηρίξουν τον εαυτό τους, να δούνε το πραγματικό, το πραγματιστικό έτσι και όχι το φαντασιωσικό. Δηλαδή ότι ουσιαστικά όποιος νοσήσει κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του ή να έχει πάρα πολύ σοβαρές επιπλοκές. Με πάρα πολύ σοβαρότητα
να μείνει μέσα στο σπίτι, να αντέξει αυτή τη δυσκολία. Αν δεν μπορεί να την αντέξει την απομόνωση και του είναι πολύ δυσβάστακτο, να απευθυνθεί σε ειδικούς, να κάνει κάποιες συνεδρίες μέσω Skype, έχουμε την τεχνολογία στα χέρια μας, να μιλήσει με τις γραμμές βοήθειας, να ζητήσει βοήθεια στο να μπορέσει να μείνει μόνος του και να στηρίξει τον εαυτό του, γιατί εκεί ακριβώς βρίσκεται η δυσκολία, γι' αυτό και το τονίζω ξανά. Να μιλάει με τους ανθρώπους, τους πολύ δικούς του, να αποφύγει να ακούει σχόλια αρνητικά από οποιουσδήποτε, και όταν με το καλό συνέλθει αυτός ο άνθρωπος και μπορεί να ενταχθεί πάλι στην κοινωνία, τότε να αρχίσει να στεναχωριέται ή να ανησυχεί για το εάν θα γίνει αποδεκτός ή όχι. Το πρώτο βασικό κομμάτι που ένας άνθρωπος έχει νοσήσει είναι να στηρίξει τον εαυτό του και να διαφορήσει για τις γνώμες των άλλων. Όσο τώρα για τους υπόλοιπους. Είναι και πολλές ημέρες, να πούμε, που είναι μέσα στο σπίτι. Πρέπει να δείξουμε και κατά ουσιαστικά πόσο άνθρωποι είμαστε. Και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη λογική. Πρέπει να αντισταθούμε σε αυτά τα σενάρια, τα παρανοϊκά, ότι μας το φέρανε, ότι θα πεθάνουμε όλοι, ότι θα γίνει κάτι καταστροφικό. Αξίζει να σας πω ότι όταν ήρθαμε την πρώτη φορά αντιμέτωπη με τον κορονοϊό, που ήταν ακόμα χειρότερα τα πράγματα, ενώ έψαχνε ο άνθρωπος μία ελπίδα και μία διέξοδο, βγήκαν τα πρώτα τρομερά σενάρια ότι τα εμβόλια που θα βγουν, δηλαδή φανταστείτε, η λύση που θα έρθει, θα είναι μία φοβερή λύση που θα μας κάνει όλους ζόμπι και θύματα. Αυτά τα σενάρια έχουν αξία μόνο για να δούμε πώς ουσιαστικά υπονομεύουν κάθε ελπίδα του ανθρώπου, κάθε φυσιολογική του ανάγκη διεξόδου από το πρόβλημα. Άρα λοιπόν, σε αυτό λοιπόν θα έλεγα να χρησιμοποιήσουμε να πριτανέψει η λογική. Ο άνθρωπος ο οποίος νοσεί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κορονοϊό, έχει ασθενή από τον κορονοϊό και θα γίνει καλά, όπως ένας άνθρωπος που έχει πνευμονία ή ένας άνθρωπος που έχει πάθει κάτι άλλο σοβαρό, νοσεί, αλλά δεν το έχει, δεν καθορίζεται λοιπόν. Δεν γίνεται ο ίδιος ένας κινούμενος κορονοϊός που σπέρνει το θάνατο. Άρα λοιπόν η λογική και θα έλεγα και η αποφυγή όλων αυτών των, δηλαδή άνθρωποι αυτοί να μην τους μιλάνε, να μην τους αγγίζουν, αποσκοπεί σε κάτι άλλο τελείως διαφορετικό από την αντιμετώπιση του ιού. Δείχνει τα ελλείμματα και φέρνει στην επιφάνεια τα ελλείμματα τα προσωπικά. Όπως σας μίλησα πριν, μπορεί ένας άνθρωπος να έχει πολύ μεγάλη δυσκολία να μείνει μόνος του, οπότε ο κορονοϊός τον αναγκάζει να έρθει αντιμέτωπος με τη μοναξιά του και δυσκολεύεται. Έτσι το ίδιο μπορεί να είναι και σε άλλους ανθρώπους, τους απέξω ανθρώπους, όπου δυσκολεύονται να δουν την πραγματικότητα και να δουν ότι αυτός ο άνθρωπος αξίζει συγχαρητήρια που άντεξε και βγήκε από μια τέτοια σοβαρή ασθένεια αλόβητος, για παράδειγμα, και τον βλέπουμε σαν κάτι άλλο. Είδαμε, δυστυχώς παρατηρήσαμε ότι χάσαμε την ανθρωπιά μας, ένα κομμάτι της ανθρωπιάς μας, γιατί αντί οι ερωτήσεις να εστιάζονται στο αν είναι κάποιος καλά στην υγεία του, στο πώς το περνάει όλο αυτό, εστιάστηκαν κυρίως στο πού το κόλλησε, γιατί ήταν εκεί που ήταν, με ποιους συναντήθηκε. Είδαμε και πολλά σενάρια να κυκλοφορούν και στη δική μας πόλη. Εγώ επιμένω για μικρότερες κοινωνίες, γιατί σας είπα και προηγουμένως ότι εδώ πέρα δυστυχώς το θέμα των προσωπικών δεδομένων είναι μια διαφορετική ιστορία. Είναι πολύ πιο εύκολο να κυκλοφορήσουν τα στοιχεία ενός ανθρώπου ο οποίος νοσεί και ο οποίος, όπως είπατε και εσείς, έχει να δώσει δύο μάχες. Η μία είναι πρώτα με τον εαυτό του και την ψυχολογία του, και η δεύτερη είναι η μάχη όταν είναι να βγει πάλι στην κοινωνία. Θέλουμε να δούμε όμως μαζί σας και ακόμα μία πτυχή του όλου θέματος που προέρχεται από την αντιμετώπιση της κοινωνίας. Και μιλώ για τους ανθρώπους οι οποίοι πλέον, βλέποντας ότι αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι που νοσούν από κορονοϊό, πλέον είτε κρύβουν οι ίδιοι την αλήθεια, εάν νοσούν, επιλέγουν να κρύψουν την αλήθεια, είτε αποθαρρύνονται από το να κάνουν εξετάσεις όταν βλέπουν κάποια συμπτώματα ίσως, ή όταν γνωρίζουν ότι πρέπει να κάνουν ένα τεστ κορονοϊού, υπό το φόβο να μην μαθευτεί το όνομά τους εάν είναι θετικοί. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό, γιατί εδώ μιλάμε πλέον για τρόπους οι οποίοι ενισχύουν την εξάπλωση του κορονοϊού. Όταν δημιουργείται σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας αυτός ο φόβος, ότι τι θα περάσω, να το πούμε έτσι απλά, αν μάθουν ότι είμαι θετικός, πολλοί οδηγούνται, και το έχω συζητήσει με πολλούς και μου το έχουν πει αυτό, στο να κρύψουν την αλήθεια σε περίπτωση που ένα τεστ τους είναι θετικό και απλά να εξαφανιστούν για λίγες ημέρες. Ναι, είναι θλιβερό. Είναι θλιβερό, αλλά είναι πραγματικό. Οι άνθρωποι, ιδιαίτερα οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν δομήσει έναν πάρα πολύ ισχυρό εαυτό, το εγώ τους είναι αδύναμο και εύθραυστο,
δεν μπορούν να έχουν αντιμέτωποι με όλη αυτή την κοινωνική καταγραφή. Φανταστείτε ένας άνθρωπος να τον βλέπουν και στα μάτια των άλλων να βλέπει το θυμό, ότι έχουν θυμώσει γιατί ο άλλος νόσησε, γιατί είναι επικίνδυνος, γιατί είναι ο κακός που σπέρνει, όπως ξαναείπα, το θάνατο. Δεν μπορεί. Και εκεί είναι κομμάτι της κοινωνίας να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να επαναφέρει το πραγματικό. Είμαστε αντιμέτωποι με μία μεγάλη απειλή, την απειλή της παράνοιας, του παρανοϊκού. Ένας άνθρωπος λοιπόν, όταν αρχίζει να φοβάται και αρχίζει να κρύβει αυτό που του συμβαίνει, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι μεγαλύτερο πρόβλημα για την κοινωνία από ότι να το αποδεχτεί, να μείνει, να αντιμετωπίσει τη μοναξιά του, τις όποιες ιατρικές επιπλοκές και να μπορέσει μετά ο άνθρωπος να ξαναενταχθεί. Θα έλεγα λοιπόν ότι όλες οι δομές που έχουν να κάνουν με το ψι, δηλαδή ψυχολόγοι, ψυχίατροι, κοινωνική λειτουργή, πρέπει να βοηθήσουν την κοινωνία να πάει παρακάτω, να φύγει από το παρανοϊκό στάδιο. Να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να στηριχτούν ψυχικά, να στηριχτούν ιατρικά, να τους δοθούν οι πρώτες βοήθειες και μετά αυτοί οι άνθρωποι να βγουν στην καθημερινότητά τους. Είναι μεγάλη πληγή για την κοινωνία μας να έχουμε μεγάλη ανάγκη την τιμωρία του άλλου από ότι να τον ξαναβάλουμε μέσα, να τον ξαναεντάξουμε. Δηλαδή η ενσωμάτωση είναι πολύ πιο δύσκολη, ενώ η τιμωρία, έτσι γινόμαστε όλοι μικροί τιμωροί των κακών ανθρώπων που σπέρνουν την αρρώστια. Και μέσα σε αυτόν τον παραλογισμό βλέπουμε και ανθρώπους οι οποίοι δεν σταματά το δράμα τους, το δράμα εντός εισαγωγικών εκεί όταν είναι πλέον υγιείς και μπορούν να ξαναβγούν στην κοινωνία, γιατί υπάρχει αυτή η καχυποψία απέναντί τους και έχουμε δει ανθρώπους που χάνουν ακόμα και τις δουλειές τους, ενώ πλέον είναι υγιείς, πέρασαν τη συγκεκριμένη ασθένεια όπως πάρα πολλοί πολίτες αυτής της χώρας και όμως βλέπουμε τέτοια ακραία σενάρια μέχρι και να απολύονται από την δουλειά τους. Είναι κάτι εξωφρενικό. Μήπως λοιπόν εκεί πρέπει να αναρωτηθούμε ότι έχουμε σπαταλήσει πάρα πολλές ώρες στη τηλεόραση, στα μέσα, επάνω σε σενάρια, επάνω στο πόσα είναι τα κρούσματα και όλα αυτά και δεν έχουμε σπαταλήσει πολύτιμο χρόνο ουσιαστικής ενημέρωσης. Ενημέρωση δηλαδή να ακούσει ο άνθρωπος, ο μέσος Έλληνας, τους ειδικούς να μιλάνε για το κατά πόσο αυτό το σενάριο είναι πραγματικό. Δηλαδή πόσο πραγματικά κινδυνεύουμε από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ιαθεί και μπορεί να πάει όπως όλες οι ασθένειες ξανά στην εργασία του. Δεν έχει δοθεί, θα έλεγα εγώ, και ως απλός πολίτης σας το λέω, δεν έχω δει ενημερωτικές εκπομπές για το τι είναι την επόμενη μέρα. Έχω δει πάρα πολλές για το τι μπορεί να προκάλεσε, τι πρέπει να κάνουμε, οδηγίες πολύ σωστά, αλλά το μετά. Δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί έχουμε μείνει στους αριθμούς και δεν έχουμε αγγίξει άλλα σημαντικά κομμάτια για την επόμενη μέρα. Καλή είναι και οι αριθμοί, καλά είναι να έχουμε και ενημέρωση καθημερινή για το τι γίνεται με τα κρούσματα, αλλά κάποιος πρέπει να μιλήσει και για αυτούς τους ανθρώπους συγκεκριμένα, να τους δώσει κάποιες οδηγίες και να δώσει και οδηγίες στην κοινωνία για το πώς να αντιμετωπίζουν αυτούς τους ανθρώπους, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα και υπάρχει πρόβλημα σε όλη τη χώρα και έχουμε δει και πολλούς ασθενείς, αφού έχουν ξεπεράσει όλο αυτό το θέμα με τον κορονοϊό, να βγαίνουν πλέον, και αυτό είναι το θετικό, να μιλούν ανοιχτά για τις ιστορίες καθημερινής τρέλας που βίωσαν, για το πώς αντιμετώπισαν, για ότι μπορεί να τους απέλυσαν από τη δουλειά τους. Έχουμε δει πάρα πολλά τέτοια. Σιγά σιγά έχουμε αρχίσει λοιπόν και μιλάμε λίγο πιο ανοιχτά γι' αυτό και τουλάχιστον είναι ελπιδοφόρο, αλλά ελπίζω και οι ειδικοί κάποια στιγμή να σκύψουν πάνω από αυτό το κομμάτι και να το αναλύσουμε λίγο περισσότερο. Θέλω να δούμε ένα ακόμα θέμα για τους ανθρώπους τους οποίους δυστυχώς μπαίνουν σε αυτόν τον παραλογισμό λόγω της παραφιλολογίας. Και τι εννοώ? Όταν υπάρχει ένα κρούσμα, προφανώς ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει και ένα κύκλο γύρω του. Πολλές φορές λοιπόν κυκλοφορούν σενάρια και σας το λέω γιατί έτυχε να το ζήσω κι εγώ προσωπικά. Κυκλοφορούν σενάρια λοιπόν και για άλλους ανθρώπους, ότι νοσούν από κορονοϊό, διάφορα πράγματα, τα οποία αν κάποιος έχει δυνατό χαρακτήρα δεν τον επηρεάζουν. Εμένα προσωπικά δεν με επηρέασε ποτέ, αλλά ξέρω ότι άλλοι άνθρωποι για τους οποίους κυκλοφόρησαν σενάρια και επηρεάστηκαν ψυχολογικά πάρα πολύ και προβλήματα στην εργασία τους είχαν. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν και για αυτό το θέμα? Μπορείτε να μας το εξηγήσετε και αυτό το κομμάτι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ξεκινάει μια παραφιλολογία δίχως τέλος και πρέπει επιτέλους σαν μέλη της κοινωνίας να καταλάβουμε ότι όταν βγάζουμε σενάρια ή ακούμε σενάρια και τα μεταφέρουμε, μπορούμε να δημιουργήσουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα σε κάποιους ανθρώπους. Πρέπει να δούμε λίγο σε τι εξυπηρετούν αυτά τα σενάρια. Δηλαδή, ποια ευχαρίστηση δίνει στον άνθρωπο να μπαίνει σε αυτά τα σενάρια, να τα πιστεύει, να γίνονται αληθινές ιστορίες
και να ουσιαστικά να πολεμάει φανταστικούς εχθρούς. Γιατί αξίζει να δείτε ότι καταρχήν η συμπεριφορά του ανθρώπου μέσα σε όλο αυτό το φάσμα του κορονοϊού βλέπουμε ότι αλλάζει συνεχώς. Δηλαδή είχαμε στην αρχή τον φόβο που όλοι κλεινόντουσαν μέσα και δεν θέλαν να βγουν έξω. Είχαμε μεγάλο θέμα τουλάχιστον σε όλες τις πόλεις, θεωρώ ότι οι άνθρωποι φοβόντουσαν να βγουν και να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. Σωστά. Και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που ή θα γίνεται αυτό ακριβώς που μας περιγράψατε, δηλαδή θα βγαίνουμε έξω και θα κοιτάμε αυτός είναι γνωστός του άλλου, άρα θα έχει και αυτός κορονοϊό και το κρύβει, δηλαδή βλέπουμε φανταστικούς εχθρούς που ουσιαστικά έρχονται κατά πάνω μας να μας κάνουν και εμάς να νοσήσουμε, ή θα δούμε ανθρώπους οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κορονοϊός και άρα μπορούν ελεύθερα να έρθουν σε επαφή με οποιουσδήποτε, να προκαλέσουν αν θέλετε έτσι το φανταστικό εχθρό που δεν υπάρχει και να αποδείξουν την παντοδυναμία τους. Και οι δύο περιπτώσεις δείχνουν ότι υπάρχει ένας ευάλωτος, εύθραυστος και ένας εαυτός που δεν έχει δομή, δεν έχει ισχύ. Και τι κάνει λοιπόν, πάει στους πόλους, πάει στα άκρα. Ή θα πιστεύει ότι παντού υπάρχουν οι κίνδυνοι, οι φανταστικοί, ότι υπάρχουν αυτοί που το κρύβουν και είναι εν δυνάμει απειλή για όλους, να μας κολλήσουν για να πεθάνουμε. Ή πάμε στο άλλο, στο δίπολο, μια διπολική συμπεριφορά, ότι δεν υπάρχει καθόλου κορονοϊός, είναι μια φανταστική ασθένεια, η οποία έχει σενάρια, βέβαια άλλα σενάρια συνωμοσιολογίας εκεί, που είναι για να μας βάλουν μάσκα, για να μας κάνουν να μην μιλάμε, έτσι τελείως και αυτά παρανοϊκά. Και πού είναι η αλήθεια και πού είναι η πραγματικότητα και πώς μπορούμε, αν θέλετε, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν και να ζήσουν στο πραγματικό. Ναι, μεν στη σοβαρότητα του προβλήματος, ναι, μεν, αλλά να φύγουν από το είτε ότι δεν υπάρχει, είτε ότι όλοι έχουν κορονοϊό και αποτελούν απειλή για όλους. Είναι, αξίζει να δούμε αυτές τις συμπεριφορές, να σταθούμε στις συμπεριφορές, να κατανοήσουμε στο πού αποσκοπεί, τι ευχαρίστηση φέρνει ο άνθρωπος να μπαίνει σε αυτά τα σενάρια, έτσι. Γιατί πραγματικά κανένας δεν πρέπει να αποδείξει σε κανέναν είτε ότι είναι υγιής, είτε ότι είναι ασθενής. Αυτό που πρέπει να κάνει κάθε άνθρωπος είναι να βοηθήσει τον εαυτό του, αν είναι ασθενής, να το ξεπεράσει και ο ίδιος πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι εφόσον το ξεπέρασε, είναι ένας κανονικός άνθρωπος και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα ούτε να νοσήσει ξανά. Εάν νοσήσει, θα νοσήσει όπως νοσούν όλοι και από κάτι άλλο ενδεχομένως, γιατί θα έχει και τα... έχει περάσει ήδη από την ασθένεια του κορονοϊού, έτσι. Και φυσικά οι υπόλοιποι, οι οποίοι θέλουν να πιστεύουν ότι υπάρχουν κάποιοι φανταστικοί εχθροί, θα πρέπει να ζητήσουν και αυτοί μια βοήθεια από ειδικούς να δούνε γιατί θέλουν να βλέπουν εχθρούς. Έτσι, δεν κύριε μπορούμε δηλαδή εμείς να είμαστε υπεύθυνοι. Υπεύθυνος είναι ο κάθε ένας να φωτίσει τον εαυτό του. Θα το ξαναπώ, πρέπει να σπάσει το ταμπού. Ο ψυχολόγος δεν είναι ή ο ψυχίατρος δεν είναι ένα άτομο που να μην τύχει στη ζωή μας να το χρησιμοποιήσουμε ποτέ. Είμαστε επιστήμονες, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε τον κόσμο. Έτσι, σε οποιαδήποτε δυσκολία πρέπει να δούμε ότι στη μίαση των ατόμων με κορονοϊό πρέπει να έχει συμμετοχή και ο ψυχολόγος ή και ο ψυχίατρος, ανάλογα με το πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα και πόσο έχει πλήξει την αυτοεκτίμηση, την αυτοεικόνα ή έχει φέρει στρες ή κάποια άλλη ενδεχομένως ψυχοσωματική διαταραχή. Πρέπει να βοηθηθεί λοιπόν ο άνθρωπος και από αυτή την πλευρά. Και ένας άλλος άνθρωπος που παραμένει να πιστεύει σενάρια φανταστικά και αυτός πρέπει να ζητήσει βοήθεια για να μπορέσει να βγει από αυτό. Και τώρα είναι ο κορονοϊός. Αύριο μεθαύριο θα είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είμαστε όμως υπεύθυνοι, ο κάθε άνθρωπος, για τις εκδηλώσεις και τις συμπεριφορές των άλλων. Είμαστε υπεύθυνοι μόνο για τον εαυτό μας, να τον φροντίσουμε, να τον αγαπήσουμε, να τον στηρίξουμε και να αποστασιοποιηθούμε, να κρατήσουμε πολύ σοβαρές αποστάσεις από όλα αυτά τα σενάρια. Εάν μπει ο κάθε ένας από εμάς σε αυτή την παγίδα του να προσπαθήσει να κάνει το παρανοϊκό λογικό, δηλαδή να βγάλει τον άλλον από το παρανοϊκό, είναι κάτι που θα έχει πολύ μεγάλη φθορά για τον ίδιο και θα σας ξαναπώ ότι δεν είναι εύκολο, γιατί πια μιλάμε για κάποιο ψυχικό νόσημα του άλλου που εμένει σε αυτό το σενάριο. Κύριε Παπαδοπούλου, Χαμουζά,
Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί αναδείξαμε, θεωρώ, μέσα από τη σύντομη συζήτησή μας και το μείζον θέμα που είναι το να δοθεί λίγο βάρος και στο κομμάτι της ψυχολογικής διάστασης αυτής της ασθένειας και του τι αφήνει πίσω της, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ελπίζω να περάσει το μήνυμα και να δούμε και από την πλευρά της κυβέρνησης να βγαίνουν μπροστά και οι ειδικοί να μιλούν λίγο για το κομμάτι της ψυχολογίας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις συμβουλές σας. Κρατάμε το να μην φτάνουμε στα άκρα και να ζούμε στην πραγματικότητα, να βλέπουμε τα πραγματικά δεδομένα. Και ευχόμαστε να μπορέσαμε μέσα από αυτή τη συνέντευξη να μεταφέρουμε κάποια μηνύματα και στους ανθρώπους που έχουν νοσήσει και περνούν δύσκολα, αλλά και στα μέλη της κοινωνίας και σε όλους εμάς, γιατί και εμείς μέλη της κοινωνίας είμαστε και ίσως παλιότερα να είχαμε κάνει τα ίδια λάθη. Καλό είναι λοιπόν να βελτιωνόμαστε όλοι, οπότε νομίζω ότι μέσα από αυτή τη συζήτηση θα περάσουμε τα μηνύματα που πρέπει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.